φίλο της εκπομπής και πολύ ιδιαίτερο έτσι άνθρωπο, το γνωρίζουμε από τα χρόνια της δημοσιογραφίας πολύ καλά, τον πρόεδρο του ΛΑΟΣ λοιπόν, τον Γιώργο Καρατζαφέρη. Κύριε Πρόεδρε, καλή σας ημέρα. Καλημέρα κύριε Σηματή. Πώς είστε, πώς θα πάτε μέσα στο ζόφο των ημερών και μέσα στις καταιγίδες που καθημερινά έτσι καταγράφουμε όλοι μας? Εντάξει, νομίζω ότι δεν βγαίνει μια πολύ καλή περίοδο η χώρα. Τα προβλήματα συσσωρεύονται, η κυβέρνηση δεν είναι ισχυρότερη που έχει ο τόπος, τη βρίσκω πάρα πολύ ανεμική γιατί μόρροπη, το πολιτικό προσωπικό δεν νομίζω να ενθουσιάσει κανέναν έτσι από καμία πλευρά, και εν τέλει ο διεθνής περίγυρος εγείρει απαιτήσεις τις οποίες αδυνατεί αυτή η κυβέρνηση να εξυπηρετήσει και εξηγούμε. Έχουμε απέναντί μας τον καλύτερο ηγέτη παγκοσμίως σήμερα, τον καλύτερο προσέξτε, και προσθέτω και το δυστυχώς με κεφαλαία γράμματα, τουλάχιστον με αυτά που εκπροσωπώ εγώ, τον Ερντογάν, ο οποίος παίρνοντας μια Τουρκία ηττημένη στη Συρία, μια Τουρκία που είναι σχεδόν σε πόλεμη κατάσταση με τη Ρωσία, με μια Τουρκία η οποία παραπέει και θα παραπέει περισσότερο με την απώλεια 5 εκατομμυρίων Ρώσων τουριστών, μια Τουρκία η οποία πλήττεται με ένα κουρδικό κράτος και ό,τι συνεπάγεται αυτό, και φέρνει αυτή την Τουρκία στο επίπεδο σήμερα να είναι ο πρωταγωνιστής όλης της περιοχής. Πάρα πολύ έξυπνα, έπαιξε καλά το χαρτί του Ισλαμικού κράτους, έκανε το deal μαζί τους για να μείνει έτσι όσο δυνατόν πιο ανέπαφος. Ταυτοχρόνως χρησιμοποίησε αυτό το κύμα των προσφύγων και λαθρομεταναστών, το πέρασε στην Ελλάδα και της Ελλάδας στην Ευρώπη. Η Ευρώπη αντελήφθη τον κίνδυνο και τώρα έχουν πέσει όλοι στα πόδια του Βεζίρη. Έτσι λοιπόν η Τουρκία κερδίζει τα πάντα. Κερδίζει το Κυπριακό, το οποίο το έβαλε στη μέση ως απαραίτητη προϋπόθεση. Κερδίζει τη συγκυριαρχία στο Αιγαίο. Και από την άλλη πλευρά βλέπω τον κύριο Τσίπρα να στοιχίζεται με την κυρία Μέρκελ για τις άλλες ανάγκες που του παρουσιάζονται και να απεμπολεί τεράστια εθνικά δικαιώματα αλλά και υποχρεώσεις οι οποίες έχει. Αυτό με φοβίζει περισσότερο και από την οικονομία. Η οικονομία είναι μια πνευμονία που με ενέσει με τη βίωση θα περάσει, το πολύ πολύ να αφήσει κάποιο βήχα. Ο ακροτηριασμός όμως των εθνικών θεμάτων δεν επανέρχεται, δεν ξαναβγαίνει πόδι εκεί που κόβεται. Φοβάμαι λοιπόν εξαιρετικά πάρα πολύ. Κύριε Πρόεδρε, βέβαια μέσα σε όλα αυτά τα οποία είναι πολύ σημαντικά που μας λέτε και αφορούν το μέλλον της πατρίδας, έχουμε και τα σενάρια περί εξόδου της Ελλάδας από τη ζώνη Σέγγεν. Πιστεύετε ότι υπάρχει? Εσείς είχατε και την εμπειρία στην Ευρωβουλή, ξέρατε τις σκέψεις των Ευρωπαίων. Υπάρχει. Δεν άκουσα καλά το σενάριο. Το σενάριο περί εξόδου της Ελλάδας από τη ζώνη Σέγγεν. Αυτό που το κάνει η Ελλάδα, εγώ αυτό το οποίο είπα του Πρωθυπουργού, το διαμήνυσα με κάθε τρόπο, είναι να κάνει ό,τι Πιπινέλη το 1968, το εκπροσωπώντας την 21η Απριλίου. Στην απειλή εξόδου από το Συμβούλιο της Ευρώπης που είπε «Φεύγω εγώ μόνος μου». Να το κάνει ο ίδιος, γιατί ξαφνικά πρέπει. Να το κάνει ίδιος, να πει καταγγέλω τη Σέγγεν, καταγγέλω όλο το Δουβλίνο 2, για χαρά και από εδώ και πέρα σφραγίζω έγγραφα και διώχνω κόσμο. Δεν μπορεί να γίνει. Αυτό που είχατε πει και εσείς παλαιότερα, κύριε Πρόεδρε, και είχε χαρακτηριστεί ότι ήταν πιο προωθημένο, δηλαδή να δώσουμε διαβατήρια ως χώρα στους ξένους, προκειμένου να η απειλή αυτή που υπάρχει να πιεστεί περισσότερο η Ευρώπη και να δημιουργηθεί. Δεν ήταν ανάγκη να ήταν διαβατήρια, ταξιδιωτικά έγγραφα, ας τα πούμε. Λοιπόν, έπρεπε να το έχουμε κάνει. Στριμωχτήκαμε. Δεν ακούνε, δεν έχουν πολιτική ενόραση. Είναι φοβισμένοι με αποτέλεσμα η Ελλάδα να έρχεται όλο και πιο πολύ σε δύσκολη θέση. Εάν είχαν ακούσει τότε, τώρα δεν θα γινόταν. Έχουν υπόψη τώρα περίπου 4 εκατομμύρια. Τι θα γίνει, πού θα πάει αυτή η κατάσταση? Σε λίγο θα είναι 5-6. Αλλάζει εθνολογικά ο χάρτης για αυτόν τον τόπο. Είναι κλίματα. Δεν μιλάει κανείς. Κανείς. Και όχι μόνο αυτά, αλλά έχουμε μια σειρά από θέματα φωτιά που καλούμεθα ως χώρα μέχρι την 10η Δεκεμβρίου να τα συμφωνήσουμε, να τα ψηφίσουμε. Και αυτά αφορούν τις συντάξεις, τη νέα φορολογική κλίμακα, τη φορολογία των αγροτών, τα δημοσιονομικά μέτρα για το 2016. Μια σειρά πραγμάτων που θα ανατρέψουν την εικόνα της καθημερινότητας των πολιτών. Έχουμε βία, βάρβαρα και θα έλεγα εξαιρετικά προσβλητικά για τον Έλληνα πολίτη. Αλλά σώψετε αυτοί που τα ψήφισαν. Δηλαδή ο Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, το ποτάμι,
Όλοι αυτοί οι οποίοι τα ψήφισαν, αυτοί τα ψήφισαν. Δεν μπορούν σήμερα να ηγείρουν, ξέρω, αν ειδήσει. Δεν τα ψήφισαν. Η ανταπάντηση βέβαια, κύριε Πρόεδρε, είναι ότι δεν μπορούσαν να κάνουν διαφορετικά. Ότι ήταν... Σωστό είπε, δεν μπορούσαν να κάνουν διαφορετικά. Υπό τη δαμόκλειο σπάση μια. Του ενεκλώβησαν, του ενεκλώβησαν σε αυτό και πήγανε. Αν δεν μπορούν να παίξουν παιχνίδι, δεν την πάνε. Δηλαδή πήγε, λέει, κάποιο και έχασε στην Πρέφα 100.000. Γιατί τα έχασε, δεν ήξερα, λέει, και την ώρα μάθανε. Μάθε λοιπόν και πλήρωνε. Και δεν καταλαβαίνω. Μα δεν καταλαβαίνω. Πήγανε τώρα να παίξουν με του. Η υποτιθέμενη διαπραγματευτική δυνότητα η οποία απέτυχε, βέβαια δεν ήταν δυνότητα, ήταν η Βαρουφάκη. Και... Εσύ ξέρεις πολύ καλά ιστορία. Ποιοι είναι αυτοί? Είναι αυτοί οι οποίοι καταπίεσαν όλη την Ασία μέχρι την Ινδία, το Πακιστάν, το Κονγκό, το Βελγικό Κονγκό, τις Αντίλες, Ολλανδικές Αντίλες. Αυτοί οι ίδιοι, οι οποίοι ήταν οι απεικιοκράτες, αυτοί οι ίδιοι, το DNA τους τώρα σήμερα, είχαν να αντιμετωπίσουν ένα Τσίπρα. Τον κάνανε. Με τον κύμα, το κάνανε κύμα, τακ τακ. Αυτοί έχουν μια τεράστια εμπειρία σε μια σειρά τέτοιων δολοπλοκών. Εδώ καταπάτησαν την Αφρική και όλη την Ασία. Την Ελλάδα θα καταπατούσαν. Και ενώ συμβαίνουν, κύριε Πρόεδρε, όλα αυτά, και τέλος πάντων ψάχνει το βηματισμό της η κυβέρνηση, προσπαθεί να βρει σωσίβιο από τον κύριο Λεβέντη. Και δημιουργείται αυτό το φλερτ, το πολιτικό φλερτ. Βλέπω ότι τα πράγματα είναι πιο προχωρημένα. Πιο προχωρημένα. Πιο προχωρημένα. Δηλαδή, ο Τσίπρας προτίμησε τη Μέρκελ από τον Αμερικανό, από ό,τι φαίνεται. Και δεν ξέρω πώς θα καλοπεράσει σήμερα. Ο Αμερικανός δεν θέλει ισχυρά την Τουρκία, ότι θέλει τραυματισμένη για τους προγραμματισμούς εκεί στην περιοχή με το κουρδικό κράτος. Και τώρα λοιπόν τραβάνε το αυτή του Τσίπρα. Μάγκα, άσε τα παιχνίδια με την Μέρκελ και την Τουρκία, αυτά τα οποία σας έλεγα πριν. Έχω την αίσθηση ότι πάρα πολύ εύκολα θα κάνουν ένα κεφαλοκλείδωμα του Λεβέντη και του Βάντε. Μέχρι εδώ σταμάτα τα φλερτάκια και άσε τα κόλπα. Δηλαδή δεν νομίζω ότι κανείς εξ αυτών είναι αυτεξούσιος. Ουδής, από το πάρκο πολιτικό προσωπικό, ουδής είναι αυτεξούσιος. Έτσι δεν βλέπω τον Τσίπρα να μακροημερεύει. Βλέπω ότι θα υπάρξουν προβλήματα. Δεν με ικανοποιεί η κυβέρνηση Τσίπρα, αλλά δεν με ικανοποιεί επίσης και το να πέσει η κυβέρνηση και να έρθει, ξέρω εγώ, ένα οικουμενικό τουρλουμπούκι. Οικουμενικό τουρλουμπούκι, μάλιστα. Απαξιώνεται τελείως δηλαδή τον ενδεχόμενο σχηματισμό μιας οικουμενικής κυβέρνησης, ξέροντας... Πες με σε παρακαλώ, Πέτρο, ποιοι είναι σήμερα. Είναι μια νέα δημοκρατία που δεν ξέρει που πατάει και που πάει. Είναι μια νέα δημοκρατία που οι τέσσερις οι οποίοι είναι υποψήφοι. Είναι μικρό μεσαίοι όλοι. Σε αυτό ήθελα να αναφερθούμε, στο χάος που υπάρχει στην αξιωματική εμπλοκή. Μετά έχουμε μία φόφη η οποία έχει έναν Βενιζέλο μέσα και ένα Λοβέρδο που αλλού τραβάνε. Και έχουμε ένα Θοδωράκι ο οποίος είναι επιρρεπής εις την Καρπαζιά. Το τι του έκανε ο Χατζηνικολάου το είδαμε όλοι τη Δευτέρα. Το ξεφτύλισε και δεν μα κουμπίσε πάνω του να βασιστείς. Επάνω και από την μεριά είναι αυτός που το λένε ο Παλικάρης, ο Λεβέντης. Δεν έχουμε σοβαρή πολιτική εκπροσώπηση να πεις ακουμπάω εκεί. Ακουμπάω πάνω εκεί, ξέρω. Δεν υπάρχει εκείνος ο οποίος θα τους μαζέψει όπως μάζεψε εδώ στο 11 και τους ξανάκασε να κάνουν την κυβέρνηση Παπαδήμου. Δεν υπάρχει κάποιος που να πάρει την πρωτοβουλία, ρε παιδί μου, να πει εδώ αυτό. Και πολύ φοβούμαι λοιπόν ότι όλα αυτά συσσωρεύει έτσι δεινά είναι το μέλλον. Κύριε Πρόεδρε, επειδή αναφερθήκατε και στη Νέα Δημοκρατία, τι γίνεται τώρα? Είναι δυνατόν να αναβάλλονται οι εκλογικές αναμετρήσεις, να υπάρχει αυτή? Εσείς είσαστε γεννημένος από τα σπλάχνα της Νέας Δημοκρατίας, ανήκετε στην ευρύτερη παραταξιακή δύναμη αυτής της τέλος πάντων ιδεολογίας. Και ήθελα να σας ρωτήσω, δεν θα μπορούσε κάποιος να σκεφτεί ότι θα μπορούσε να γίνει και η χειρόγραφη καταγραφή, δηλαδή ακόμα και αν ένα ηλεκτρονικό σύστημα αποτύχανε? Όλα αυτά χρειάζεται ο Πέτρο, έλα. Αυτά είναι, αφήνε, το έκανε ο Παπαδρέου το σοου και τα λοιπά. Έπρεπε να γίνει ένα ευρύ συνέδριο όπως γίνεται σε όλο τον κόσμο, ευρύ συνέδριο, και αυτό να εκλέξει τον αρχηγό. Όλες αυτές οι διαδικασίες πάσχουν. Πάσχουν από το ότι μπορεί να πάει οποιοδήποτε να βγάλει προθέσεις. Δηλαδή μπορεί να στείλει ο καμένος 2.000 ανθρώπους και άλλους 5.000. Ο Τσίπρας και 10 και να διαμορφώσουν το αποτέλεσμα. Με όποιον γουστάρουν. 3 ευρουδάκια. Σιγά που δεν μπορεί να χαλάσει, ξέρω εγώ, 10.000 ευρώ. Ο ΣΥΡΙΖΑ ή ο Καμένος, εγώ. Λοιπόν, δεν είναι σοβαρά πράγματα τώρα. Δεν είναι σοβαρά. Τώρα από τους τέσσερις αυτούς, επειδή εσείς τους ξέρετε καλύτερα από όλους μας, κύριε Πρόεδρε, ποιος νομίζετε ότι είναι πιο κοντά στην αποτελεσματικότητα, σε πράγματα που μπορεί να κάνατε κι εσείς? Καταρχήν πρέπει να συμφωνήσουμε ότι πρέπει να είναι νεοδημοκράτης. Το πρώτο πράγμα, εντάξει. Μάλιστα. αφήνετε εχμές για κάποιους, ίσως. Λοιπόν, τέσσερον. Να έχει έτσι
γαλουχηθεί μέσα σε αγώνες. Ο μόνος ο οποίος θα μπορούσε, εν πάση περιπτώσει, να κρατήσει σήμερα συμπαγές το κόμμα είναι ο Μεϊμαράκης, ο οποίος και αυτός δεν ήταν ποτέ πρώτος, ήταν πάντα ένας δεύτερος, ότι σου είχε επιλέξει να είναι δεύτερος, του προέκυψε το καλοκαίρι να γίνει πρώτος. Mm-hmm. Φάνηκε εκ των πραγμάτων, δεν έχει τη στόφα του πρώτου, αλλά εν πάση περιπτώσει. Τώρα, ο Τζιτζικώστας είναι άγουρο παιδί, άγουρος, mm-hmm. άγουρος. Ο βλέπε πολύ άγουρο. Mm-hmm. Κάποιοι μιλάνε για το 71%, 70% που πήρε στις περιοδικές εκλογές και αυτό ήταν ένα ποσοστό εναντίον του Σαμαρά, όχι μόνο υπέρ του Τζιτζικώστα. Mm-hmm. Να θυμίσω ότι το 9 δεν βγήκε καν βουλευτής. Βγήκε η Ράπτη και δεν βγήκε ο Τζιτζικώστα, για να καταλάβουμε δηλαδή την απήχηση του παιδιού. Είναι άγουρος, καλό παιδί, με καλή παιδεία, πολύ καλό πατέρα, αλλά άγουρος. Άγουρος. Και σε ρωτώ, εσύ τρως βερίκοκο το Φεβρουάριο, τι να φας? Πρέπει να πάει Μάιος, Ιούνιος να φας το βερίκοκο. Είναι λοιπόν εκτός εποχής. Ο Μητσοτάκης έχει τη δομή, το DNA του πολιτικού, την παιδεία από τον πατέρα του, δεν έχω καμία εμβολία. Έχει όμως κάποια πράγματα κατά, ότι η αδερφή του δεν τον ακολουθεί, όπως και αυτός δεν ακολούθησε την αδερφή του, ότι όλη η οικογένεια διεκδικεί την αρχηγία και τέλος, ίσως και το πιο σώρο, ότι είναι πάρα πολύ νεοφιλελεύθερος για τα δικά μου μέτρα. Τον νεοφιλελευθερισμό με τον κομμουνισμό, εγώ τους έχω σε ίδια απόσταση βολής. Σε ίδια απόσταση βολής. Άρα λοιπόν δεν μου κάνει. Αλλά είμαι πιο σοβαρός από ό,τι φάνηκε. Εν τέλει είναι και ο αύριος, εντάξει, αν έρθει να μιλήσουμε τώρα. Μιλάμε σοβαρά. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, εγώ δεν θέλω να ρίξω λάδι στη φωτιά. Λοιπόν, απλώς καταγράφουμε όλα αυτά που λέτε, που έχουν την ιδιαίτερη σημασία. Η τελευταία μου ερώτηση αφορά αυτό που έγινε για πρώτη φορά στη Βουλή με την Επιτροπή Παθενέσχυσης, με την υπόθεση Σταθάκη και Φλαμπουράρη. Ζητά η Επιτροπή να ανοίξουν λογαριασμοί. Αυτό έγινε για πρώτη φορά για έναν ενεργεία υπουργό. Και νομίζω έχει τη δική του έτσι σημαντική έτσι διάσταση. Ενάγεται σε αυτό που σου είπα, ότι ο Τσίπρας γυρίζει προς τη Μέρκελ. Ενάγεται προς τα γη. Άμα ψάξει σε βάθος, θα δεις. Πέτρο μου, δεν θέλω να αυτό, αυτό έχει ενδιαφέρον, να διαβάζουμε πίσω από τις λέξεις και να βλέπουμε τα γεγονότα πίσω από την οπτική και το πρίσμα αυτών που λέτε εσείς. Όταν ένα άλλο γεγονός, ένα γεγονός συμβαίνει, κάποιο άλλο γεγονός πίσω στη σκιά υπάρχει και δεν φωτίζεται επαρκώς. Γι' αυτό είσαι ένας εκπληκτικός ρεπόρτερ, γιατί πιάνεις από μία λέξη και μπορείς και στείνεις όλο το. Το story. Αυτό είναι, δεν θέλω να επεκταθώ σε αυτό το θέμα. Κύριε Πρόεδρε, το δικό σας χαμόγελο μας φτάνει. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.